Потому что любое, любые... Η Ιδιών Τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε το Σάββατο 15 Ιουνίου το πρόγραμμά της. Το ραντεβού με τους ανθρώπους της διαφήμισης και του τύπου δόθηκε σε έναν όμορφο χώρο στο ξενοδοχείο Porto Palas στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκλεκτή προσκεκλημένη ήταν ο συνεργάτης του ομίλου Zoogla.gr, δημοσιογράφος κ. Μάκης Τριανταφυλόπουλος και η σύζυγός του επίσης δημοσιογράφος κ. Kim Killian. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τόσο οι εσωτερικές παραγωγές της Ιδιών Τηλεόρασης Κεντρικής Μακεδονίας, όσο και οι παραγωγές του ομίλου Zoogla.gr του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, με τον οποίο η Ιδιών Τηλεόραση συνεργάζεται στο φιλόδοξο Πάντρεμα 18 περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από ολόκληρη την Ελλάδα. Η στόχη μας είναι υψηλή, αλλά παράλληλα και ρεαλιστική. Οι προκλήσεις είναι συνεχείς και εμείς ως Ιδιών Τηλεόραση σηκώνουμε το γάντι και κινούμαστε δυναμικά και ουσιαστικά. Στοχεύουμε να γίνουμε η πιο δυνατή φωνή ως περιφερειακό κανάλι στην Κεντρική Μακεδονία και να είστε σίγουροι ότι θα το καταφέρουμε. Σκοπός μας είναι η συνεχής ροή ειδήσεων και γεγονότων σε όλα τα σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα της περιφέρειάς μας, που αποτελεί την κύρια πύλη των Βαλκανίων. Συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια έχουμε τις τοπικές κοινωνίες. Άλλωστε, για αυτές υπάρχουμε και αυτές υπηρετούμε. Ο ρόλος μας είναι ενημερωτικός, επιμορφωτικός και ψυχαγωγικός, διότι στη σημερινή εποχή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και όλοι μαζί, εκκλησία, κεντρική εξουσία, τοπική αυτοδιοίκηση, επιστημονική και κοινωνική φορείς, πρέπει να αποτελέσουμε μια δύναμη συμμαχίας που στηρίζει θεσμούς, αξίες, την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα, για να βελτιώσουμε το βιωτικό και κοινωνικό μας επίπεδο, ως έθνος, ως λαός, απέναντι στο αβέβαιο μέλλον που αναδύεται όλο και πιο έντονα μπροστά μας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κύριος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η συνεργασία των περιφερειακών σταθμών ήταν ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα, ενώ ανέφερε πως η περιφέρεια έχει πολλά να δώσει στην τηλεόραση και η Ιδιών Τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ανέφερε μάλιστα ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα ποσοστά της τηλεθέασης της Ιδιών Τηλεόρασης είναι υψηλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτή η πραγματικότητα επιβραβεύεται κυρίως στη Θεσσαλονίκη, όπου το κανάλι του κυρίου Τασκουνίδη τις τελευταίες 10 μέρες έχει περάσει πρώτο στο prime time της ζώνης από σχεδόν από τις 5-6 το απόγευμα μέχρι τις 11-12 το βράδυ. Αυτό είναι παρήγορο, γιατί σημαίνει ότι ο κόσμος βλέπει, παρακολουθεί, επιλέγει. Δεν ενδιαφέρεται για τους μεγάλους τίτλους, ενδιαφέρεται για τις μεγάλες προσπάθειες. Ελπίζω, όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η Ελλάδα να πάει καλύτερα μετά το Σεπτέμβριο, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν, να ανοίξει η οικονομία, να υπάρξει ανάπτυξη και αυτή η φτώχεια που ζήσαμε, η μιζέρια και η απόλυτη οικονομική καταστροφή να φέρει από τον ορίζοντα καινούργιες ελπίδες και καινούργια όνειρα. Μεταξύ αυτών είναι για το δικό μας. Η παρουσίαση του προγράμματος άνοιξε με το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και τη δημοσιογραφική ομάδα που καθημερινά καταγράφει τον παλμό της επικαιρότητας της Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνδυασμό με το πανελλαδικό δελτίο του GR από τις 7.30 μέχρι τις 10. 7.30 με 9 το βράδυ το πανελλαδικό δελτίο, 9 και 5 με 10 το βράδυ το περιφερειακό δελτίο από τη Ιδιών Τηλεόραση Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του GR. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μείνατε κοντά μας.
Αμέσως μετά το λόγο πήρε η δημοσιογράφος κυρία Kim Killian, παρουσιάστρια της εκπομπής Magazine Live, κάθε απόγευμα στις 5, η οποία τόνισε ότι στόχος της εκπομπής είναι να δώσει μια χαρούμενη και διαφορετική νότα, καλύπτοντας όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν τους τηλεθεατές. Ανοίγει κάθε απόγευμα το πρόγραμμα του GR, ένα μαγκαζίνο ποικίλης ύλης, το οποίο ασχολείται με θέματα της επικαιρότητας, με ιατρικά θέματα, με χρηστικά θέματα, διότι εκεί πιστεύουμε ότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον, με θέματα που αφορούν τη γυναίκα, με θέματα που αφορούν την οικογένεια, με θέματα που αφορούν την ομορφιά και την περιποίηση, αλλά ασφαλώς πάντα προσαρμοσμένα στους καιρούς μας και με στόχο πάντα την πιο οικονομική λύση. Είναι ένα μαγκαζίνο το οποίο στοχεύει στην καλή απογευματινή παρέα για όλη την οικογένεια και ήταν μια επιλογή ενός προγράμματος το οποίο θα έχει όλα τα καλά στοιχεία που μπορεί να έχει ένα απογευματινό μαγκαζίνο, μια καλή παρέα, γιατί αυτό θέλουμε να είμαστε εμείς, να μπαίνουμε στα σπίτια και να είμαστε μια καλή παρέα. Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση όλων των εκπομπών του προγράμματος της δύο τηλεόρασης Κεντρικής Μακεδονίας αναλυτικά, με βίντεο που προβλήθηκε. Κυρίες, κύριοι, φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στο Ευζήν. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Κι εγώ. Μ' αρέσει ο τόπος. Ολύμπιος είμαι κι εγώ κατά κάποιο τρόπο. Στοχεύουμε να δώσουμε αυτό που λέγεται Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, όχι εμείς τώρα, σας είπα και στο παρελθόν, αλλά αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το θέμα γεωργίας, κτηνοτροφίας, γεωργίας περισσότερο και κτηνοτροφίας μετά, ότι είναι ο leader, είναι η leader περιφέρεια της Ελλάδος. Να πω, πόσο ασφαλής είναι οι ορμόνες στην προκειμένη περίπτωση σε όλη αυτή τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, κύριε Χρυστοφορή? Νομίζω ότι αυτή είναι μια ερώτηση η οποία είναι πολύ συχνή καταρχάς. Δηλαδή στα ιατρεία μας πάρα πολύ συχνά έχουμε γυναίκες οι οποίες προβληματίζονται κατά πόσο είναι ασφαλές να πάρουν ορμονική θεραπεία για να κάνουν τη θεραπεία της εξωσωματικής. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας και από μένα, αγαπημένοι μας τηλεθεατές. Βλέπετε, ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας των 100 χρόνων γενικώς. Με τον θάνατο της Θεοδόρας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, τελειώνει και η ένδοξη μακεδονική δυναστεία. Σε τι κατάσταση ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής τους, γιατί εμείς έχουμε εντελώς διαφορετικές συνθήκες ζωής. Αξία στη ζωή αυτή και αυτό που δίνει χαρά στον άνθρωπο, πραγματική χαρά, είναι όταν προσφέρει στους άλλους και όχι μόνο να προσπαθεί να ικανοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες και επιθυμίες. Το Πάσχα δεν έχουν καταφέρει να το εμπερματοποιήσουν στον ίδιο βαθμό. Γιατί η αξία μέσα μας φωνιάζει πιο. Σοβαρά, ας πούμε. Έτσι θέλουν μια νότα για να. Δεν χαμογελάς. Ποιος σου έπεισε πίσω από την γυναικείο ποδόσφαιρο τώρα. Μα ο αθλητισμός είναι εδώ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την εκτενή παρουσίαση του ανανεωμένου, εύκολου στη χρήση, site της Δίων Τηλεόρασης. Την παρουσίαση έκανε ο κύριος Πέτρος Τσουπλής, developer, δείχνοντας τις δυνατότητες που έχει ο σύγχρονος άνθρωπος από κάθε σημείο του πλανήτη τη στιγμή που επιθυμεί να παρακολουθήσει ζωντανά το πρόγραμμα της Δίων Τηλεόρασης ή να επιλέξει να δει την εκπομπή που επιθυμεί την ώρα και στο χρόνο που θέλει. Επίσης παρουσίασε την πρωτοποριακή υπηρεσία On Camera, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να καταγράφουν γεγονότα και να τα μεταδίδουν την ίδια στιγμή στην ιστοσελίδα www.diontv.gr. Μπορεί οποιοδήποτε, άμα συμβεί κάτι και θέλει να το μοιραστεί ή σε ένα έκτακτο γεγονός, απλά να του δώσουμε εμείς μόνο το username και το password και κατευθείαν να το βγάλουμε στον αέρα και να μας δείξει ό,τι θέλει να μας δείξει. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν άνθρωποι της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, του τύπου, της διαφήμισης, του θεάτρου
και του πολιτισμού, καθώς και οι συνεργάτες της δύο τηλεόρασης Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρουσίαση φάνηκε απόλυτα ενημερωτική και πιστεύω ότι αυτό το κανάλι θα προοδεύσει, θα πάει πάρα πολύ καλά. Άλλωστε, είμαι ένας από τους οποίους παρουσιάστηκε και όλα και μίλησα στο κανάλι όταν ήρθε η στιγμή. Μου κάνανε την τιμή και με φωνάξανε, γιατί πιστεύω πάντα όταν σε φωνάζει κάποιος σου κάνει την τιμή να πας, βέβαια, γιατί δεν έχει κανένα άλλο συμφέρον από σένα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Το κανάλι 2 τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, γιατί βουλευτής μεν Θεσσαλονίκης, αλλά με την Πιερία και γενικότερα με την Κεντρική Μακεδονία και τα προβλήματά της, συνδέομαι ιδιαίτερα και ενδιαφέρομαι και έτσι έχω, θα έλεγα, μια μακροχρόνια συνεργασία. Και θεωρώ ότι αυτοί οι τηλεοπτικοί σταθμοί που είναι στην περιφέρεια πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να αποκτήσουν έτσι δύναμη και γι' αυτό ήρθα, για να ευχηθώ να έχουν καλή επιτυχία στο καινούριο τους πρόγραμμα και στη συνεργασία που έχουν με τη Ζούγκλα GR, και νομίζω ότι στέκονται πάντοτε με αντικειμενικότητα και έτσι πρέπει και με μαχητικότητα στα προβλήματα όχι μόνο της Πιερίας αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ελλάδας γενικότερα. Νομίζω ότι η προσπάθεια που γίνεται από τη Δίων τηλεόραση είναι πάρα πολύ σημαντική. Πράγματι, η περιφέρεια αποκτά ένα μέσο πολύ δυνατό και όταν λέω περιφέρεια εννοώ έτσι όπως το παρουσιάσατε εδώ πέρα ως Δίων τηλεόραση Κεντρική Μακεδονία, ένα μέσο δυνατό για την ενημέρωση, την ψυχαγωγία. Για σε όλους τους τομείς απευθύνεται αυτή η τηλεόραση και νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία σίγουρα θα έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Διότι ο κόσμος πραγματικά περιμένει από κανάλια περιφερειακά να ενημερώνεται τοπικά και να μην έχει μόνο τα κεντρικά κανάλια και να ενημερώνεται για πράγματα τα οποία δεν τον αφορούν και δεν τον ενδιαφέρουν. Πολύ καλή προσπάθεια, συγχαρητήρια στον Πλάτωνα, τον φίλο Πλάτωνα για αυτή την προσπάθειά του. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ένα δικό μας κανάλι, το κανάλι της Πιερίας μας, που πλέον δεν πρέπει να λέμε της Πιερίας, αλλά θα λέμε της Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζει ένα πλέον πρόγραμμα πρωτόγνωρο για τα δεδομένα ενός νομού όπως ο δικός μας, μικρός βέβαια, αλλά μεγάλος σε πάρα πολλά πράγματα και τώρα ακόμη μεγαλύτερος με ένα δυνατό δύο channel που εμείς και από την πλευρά της πολιτικής της Πιερίας αλλά και σαν επιχειρηματίας που είμαι και καλό και όλο τον επιχειρηματικό κόσμο και όχι μόνο να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί εμείς θα είμαστε αυτοί που θα δώσουμε την όθηση, γιατί πιστεύω ότι και το ίδιο το δύο channel αυτό ήταν το πρώτο του βήμα με τη βοήθεια όλων μας να προχωρήσει και να το δούμε ακόμη μεγαλύτερο, ακόμη δυνατότερο και με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και ακόμη δυνατότερη την Πιερία μας. Βλέπουμε με περηφάνεια ένα περιφερειακό κανάλι να κάνει μια τεράστια προσπάθεια όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτό που είδαμε σήμερα πραγματικά μας αφήνει πολύ καλές εντυπώσεις, μας δίνει πολύ σημαντική αισιοδοξία για το μέλλον αυτού του καναλιού και των ανθρώπων του. Εύχομαι από καρδιάς αυτή η προσπάθεια να αποδώσει καρπούς για το καλό της κοινωνίας, γιατί ένα τηλεοπτικό μέσο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, όχι μόνο στην ενημέρωση, στην ανάπτυξη, στην αλληλεγγύη, στις καλές κοινωνικές σχέσεις. Και μάλιστα μετά από αυτά που είδαμε τα τελευταία, ότι πλέον γίνεται και πιο διαδραστικό το κανάλι με τις εφαρμογές που έχουν γίνει και μέσω του διαδικτύου. Επιτυχίες λοιπόν πάντοτε στην πρωτοπορία και αυτό μας το αποδείξανε σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι συνεργάτες και ο πρόεδρος του Δίων Channel, ο Πλάτωνας Δασκουνίδης, ότι βλέπουμε μόνο μπροστά στην επιτυχία, βλέπουμε μόνο μπροστά στο αύριο. Ήταν μια πολύ ωραία παρουσίαση του προγράμματος, της συνεργασίας της GR με τη Δίων Τηλεόραση. Εύχομαι αυτό να συνεχίσει και να φέρει ακόμη πιο όμορφα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια στη Δίων Τηλεόραση για την εκδήλωση που διοργάνωσε για να παρουσιάσει το πρόγραμμα του χειμερινό. Και εύχομαι καλό κουράγιο και καλή συνέχεια. Σήμερα η παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή, πολύ δυναμική. Εύχομαι η Δίων τηλεόραση να προχωράει μπροστά και να εκπέμπει σε όλη την Ελλάδα και αν μπορεί και σε όλη την Ευρώπη. Ο Δίων πλέον άνοιξε τα φτερά του. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο καινούριο ξεκίνημα που κάνει και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει. Γιατί έχει πολύ σημαντικούς ανθρώπους και με τη συνεργασία με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο νομίζω θα πετύχει. Χαίρομαι πραγματικά για τη ζεύξη της πολυμορφικότητας αυτής της εκφοράς λόγου και σκέψεως που γίνεται μεταξύ Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, να το θέσω έτσι.
Καμαρώνω πάρα πολύ για την τόλμη κάθε ιδιώτη σε όλους τους φορείς, αν θα έχει να κάνει με το θέαμα για την πληροφόρηση εν προκειμένου ή οποιοδήποτε άλλο χώρο, για την περίοδο την οποία βιώνουμε, την προσωρινή, είναι ό,τι καλύτερότερο τέτοιες τόλμες να υπάρχουν και να συνεχίζονται, τίποτα άλλο δεν έχω να πω, παρά μόνο συγχαρητήρια σε όποιους πνευματικούς φορείς έχουν αυτό το νου και αυτή την τάση να ομογενοποιούν τις δυνάμεις τους. Η ιστορία της Δίων Τηλεόρασης ξεκίνησε από ένα μικρό στούντιο, σε ένα μικρό λιμάνι, κάπου σε ένα στενό στην πόλη της Κατερίνης πριν 16-17 περίπου χρόνια. Σήμερα αλλάζει η εποχή, το λιμάνι για το οποίο ξεκινάει η Δίων Τηλεόραση είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η αφετηρία είναι διαφορετική και είναι και ο στόχος μεγαλεπίβολος, αλλά η Δίων Τηλεόραση έχει μάθει στο πέρας των ετών, στα δύσκολα, έχει μάθει να πετυχαίνει τους στόχους της και κυρίως έχει μάθει να κερδίζει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία από την κοινωνία, από τους τηλεθεατές, από τον κόσμο ο οποίος επικοινωνεί και επικοινωνείται μέσα από τον διάβολο της Δίων Τηλεόρασης. Η δημοκρατικότητα, η συμμετοχικότητα και το κομμάτι που λέγεται κοινωνία, λοιπόν, έχει διάβλο, έχει τηλεόραση, έχει έκφραση και ακούει το όνομα Δίων Τηλεόραση που έχει έδρα την Πιερία. Αυτό τιμά εμάς. Τιμά εμάς που έχουμε συνεργαστεί με τη Δίων Τηλεόραση. Τιμά εμάς που έχουμε εργαστεί στη Δίων Τηλεόραση και ικανοποιεί τα μάλα και τον κόσμο τον οποίο παρακολουθεί. Ήταν μια υπέροχη παρουσίαση. Το πρόγραμμα της Δίων Τηλεόρασης είναι εμπλουτισμένο. Είναι χαρά μου ως εκπρόσωπος του inveria.gr να συνεργάζομαι με το κανάλι σας και σίγουρα τον επόμενο χειμώνα θα έχουμε να πούμε πολλά και να σχολιάσουμε ακόμα περισσότερα. Η εκδήλωση ήταν πάρα πολύ ωραία και η παρουσίαση ήταν πάρα πολύ ωραία και το κανάλι μας είναι πάρα πολύ ωραίο και οι εκπομπές μας είναι πάρα πολύ καλές και νομίζω ότι είμαστε σε μια νέα εποχή. Στο τέλος, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το εντυπωσιακό και πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου Porto Palace που φιλοξένησε την εκδήλωση. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης της Δίων Τηλεόρασης Κεντρικής Μακεδονίας, κύριος Χρήστος Χατζημίσης.